Με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα να γίνονται κανόνας για τους πολίτες, καθώς και τα αυξανόμενα κρούσματα να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ανεπηρέαστος δεν θα μπορούσε να μείνει και ο τομέας της διασκέδασης στη φετινή πρωτόγνωρη καλοκαιρινή περίοδο. Οι νέοι του Ηρακλείου μιλούν στην Κρήτη TV για το πώς επιδρούν τα μέτρα ασφαλείας στο φετινό καλοκαίρι, αλλά και τον αντίκτυπο στις στιγμές χαλάρωσης κατά τις εξόδους τους. Είναι λίγο περίεργο, πρωτόγνωρο για μας σίγουρα. Προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης. Αρκετά το έχει περάσει, αλλά νομίζω ότι περνάω αρκετά καλά. Βέβαια πάντα με αποστάσεις, με τα μέτρα όσο καλύτερα μπορούμε. Βέβαια έχουν μειωθεί όλα, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που κάναμε τις άλλες χρονιές. Ο κόσμος θεωρεί πως το αναγκαστικό κλείσιμο των καταστημάτων μόλις στις 12 ενδέχεται να περιορίσει την εξάπλωση της πανδημίας. Ενώ την ίδια στιγμή οι καταστηματάρχες ψάχνουν τους τρόπους για να ανταπεξέλθουν αλλά και να εξυπηρετήσουν σωστά το κοινό. Η ιδιαιτερότητα της φετινής σεζόν σε συνδυασμό με το μέτρο αποτελεί τη χαριστική βολή για τον ήδη επιβαρημένο κλάδο. Τα μαγαζιά μέχρι τις 12 πρέπει να έχουν κλείσει. Τους επηρεάζει αρνητικά και αυτούς για οικονομικής άποψης θέματα, αλλά και εμάς σαν πελάτες που πρέπει μέχρι τις 12 να έχουμε διασκεδάσει και να έχουμε γυρίσει σπίτια μας. Μια φορά πήρα και εγώ ρεπό της Παναγίας που γιόρταζα και έμεινα μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα και κοντεύουμε να φτάσουμε τα όρια της παράνοιας με αυτήν την κατάσταση. Οι Ηρακλειώτες δεν μένουν στα ζητήματα περιορισμού, αλλά αναζητούν διαφορετικούς τρόπους διασκέδασης, προσπαθώντας να διατηρήσουν το θερινό κλίμα όσο το δυνατόν περισσότερο στα ύψη, αλλά και να απολαύσουν την καλοκαιρινή ραστόνη. Το διαφορετικό είναι το ότι έχεις ευκαιρία να κάτσεις σπίτι σου, να κάτσεις με μικρή παρέα φυσικά λόγω του κορονοϊού, αλλά μπορείς να κάτσεις και να διασκεδάσεις με ανθρώπους. Έξω. Έξω, βόλτες, σπίτια, ποτά, μόνοι μας. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια άλλη μορφή διασκέδασης και είναι και ένα πλήγμα βέβαια για όλο αυτό, για τις ζωές μας, για την ψυχολογία μας και για όλα αυτά που συμβαίνουν σιγά σιγά.